Στυλιανίδη θα δοκιμάσει από τρεις μέσα από τη Σοφία Στυλιανίδη. 69-73 και τώρα κάνει το φαουλ η ΑΕΛ με την Τσέρι. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Ναι, αυτό ναι. Το τρίποντο κράτησε την ΑΕΛ στη ζωή. Ναι, νομίζω βλέπουμε λίγο έτσι να σαν να νιώθουν ότι τελείωσε, αλλά νομίζω δεν τελείωσε κάτι. Δεν έκανε φαουλ προηγουμένως η ΑΕΛ. Ναι, ναι. Άφησε την ανόρθωση να ξαντελήσει ο 24. Αστόχησε την Τέλβα, ναι, πήρα το rebound και γρήγορο σου τριών πόντων από την Στυλιανίδη. Ναι, και άφησαν τη Στυλιανίδη ελεύθερη και σουτσάρε το τριών. Στη γραμμή είναι η Μαρίσα Πάγκαλος, η οποία σήμερα έχει 4 στις 6, έχοντας αστοχής, έχοντας πετύχει καλύτερα, 2 στις 4 στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της φάσης. Πετυχαίνει ξανά την πρώτη βολή στο πέρασμά της. Δίνει προβάδισμα τώρα 5 πόντων στην ανόρθωση. Πετυχαίνει και τη δεύτερη. 2 στις 2. Πολύ σπουδαίες βολές για την Μαρίσα Πάγκαλος. Η ΑΕΛ που τρέχει. Στυλιανίδη παίρνει το πικ. Θα ξανακάνει το σιούτι Στυλιανίδη για 3. Ξανά ευστοχή Στυλιανίδη. Μειώνει στους 3. 75-72. Το φάουλ που γίνεται στην Τέλβα. Σοφία Στυλιανίδη, ανέλπιστη ήρωας για την ΑΕΛ. Αν η ΑΕΛ καταφέρει και κάνει το θαύμα και επιστρέψει, έξω από το Σολομενίδη θα... Δεν ξέρω, θα αξίζω να βιαστώ για το άγαλμα που θα συστηθεί, αλλά σίγουρα θα την ηρωποιήσουν. Ναι. Όμως η ανόρθωση συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι. Προηγείται με 3, η Ντέλβα 8 στις 10 σήμερα από τη γραμμή. 2 βολές για την Αμερικανίδα. Προβάδισμα 2 επιθέσεων τώρα για την ανόρθωση. Η ΑΕΛ που είχε. Που η ΑΕΛ τώρα ανέβηκε στις 6, στις 22 προσπάθειες τριών πόντων. Πέτυχε 2 γρήγορες με την Σοφία Στυλιανίδη που έφτασε τους 8 πόντους. Ντέλβα, έστοχη και στη δεύτερη. ΑΕΛ έχει 10 δευτερόλεπτα να σκοράρει. Στυλιανίδη τρέχει. Να δούμε αν θα ξανακάνει η προσπάθεια. Κονομίδου κλείνεται. Η Όρλοβιτς για 3. Άστοχη, η Τέλβα το rebound και όλα εδώ τελειώνουν. Πρωταθλήτρια Κύπρου για το 2021 η ανόρθωση Αμοχώστου. Πρώτο πρωτάθλημα στο μπάσκετ για την ομάδα της Αμοχώστου σε ανδρικό και γυναικείο. Ιδρυτική ομάδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η ανόρθωση και η γυναικεία της ομάδα κατακτάει τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος κερδίζοντας τον Νίκο Σολομονίδη στην ΑΕΛ 72-77 και κάνοντας το 3-1 στις νίκες.